Την περίοδο 1967-68, ο Όφη κατάφερε μέσω των αγώνων κατάταξης να ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία επικρατώντας του Πανελευσινιακού. Η κριτική ομάδα έπαιξε έναν αγώνα σταθμό στα Χανιά, εκεί που θριάμβευσε με 3-0 και όλα κρίθηκαν. Οι 11 ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν σε εκείνο το παιχνίδι: Αδαμάκης, Παπαθεοφάνους, Μπουρδαμής, Καρακυριάκος, Τσακύρογλου, Αλεξανδρής, Σκανδαλάκης, Θέμελης, Βουζουνεράκης, Λεμονής και Παπαδόπουλος. Πήρε με χαδέψει ο πρόεδρος της Αλευσίνας και μπούσε να μπάσει. Μας έκαψε. Μας έκαψε. Εάν δεν είσαι εσύ, δεν βγαίνει ο Φιστράφος. Γιατί δεν είμαστε εμείς πιο καλή ομάδα. Άρα δεν είχαμε να λέμε εμείς. Θυμάμαι ο προπονητής. Ο Κρασάς ήταν, δεν θυμάμαι ποιος. Τον λέει, είδες πως έλεγα να πάρω το Λεμπρίνι. Ο Ζόγας. Μπράβο, Γορμποζόγας. Δεν σας έλεγα να πάρετε το Λεμονί και μην πάρετε κανένα που είστε από τον Πειραιά. Εμείς είχαμε πάρει τότε κάνα δυο παίκτες. Διώξανε τον σύντροφο και πήρανε. Μόλις πήγα εγώ, πήρανε έφυγε ο σύντροφος. Ο Κλειστάρης, του εθνικού. Τον διώξανε. Έπαιξα εγώ, ο Μπουζουνεράκης. Στα Χανιά, στο 3-0, άκου τώρα. Έπαιζε ο Χανιώτης έξω αριστερά, έξω δεξιά, ο Παπαδόπουλος έξω αριστερά, εγώ και ο Πέτρος. Και από πίσω τον Μπαρμπαλιά. Είχαμε καλή ομάδα. Γιατί και μέσα στην Ελευσίνα είχαμε προηγηθεί αυτό και με ένα πέναλτι που δεν ήταν και μάλιστα δύο φορές χτυπημένο, καταφέραν να κερδίσουμε. Δεν τους υπολογίζαμε. Τον προπονητή τον λέγανε Ζόγα. Το Ζόγα είχαμε. Τι προπονητής ήταν αυτός, τι παραστάσεις είχε. Να σου πω. Ήτανε καταρχή ψυχοαναγκαστικός και τρελός. Δεν μπορούσε να κάνεις μαζί του. Αλλά ήξερε μπάλα τέτοια που δεν τη φανταζόσου για την εποχή. Ήταν και καλλιγράφος. Έχει ζωγραφίσει μια μπάλα, αν τη δείτε στο σύλλογο. Αυτός λοιπόν ήταν και παρατηρητής του Πετρόπουλου στην Εθνική Ομάδα για όλους τους παίκτες. Γνώριζε πολύ καλό ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή, δηλαδή τακτικές και τέτοια. Αλλά δεν μπορούσε να του είχε εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό το μάτς με την Ελευσίνα είμαστε τόσο καλύτεροι, όχι μόνο στα Χανιά που μας πήγανε και όπου και να μας πήγανε, και στην έδρα τους θα τους κερδούσαμε. Ο κόσμος μας έσπρωγνε πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι μας είχαν πάει, είχαμε πάει βέβαια, πάνω σε ένα χωριό στην Ελιά και μας είχαν σαν εξορία. Ένα μήνα εκεί πάνω. Δεν έβγαινε κανείς έξω,
δεν πήγαινε κανείς Ηράκλειο, ήταν κομμένα όλα. Κάναμε προπόνηση, κατεβαίναμε, κάναμε προπόνηση, τρέχαμε και εκεί πάνω. Είχαμε αγριέψει, είχαμε γίνει θερία. Δεν περνούσε από το μυαλό μας ότι μπορεί να χάσουμε. Βέβαια, το ότι κάναμε και το δεύτερο παιχνίδι, ο Όφη έδωσε σε δύο παιχνίδια και τσατίστηκαν οι άλλοι μετά, οι άλλοι, και είχαν δίκιο. Έπαιξε δύο φορές στην Κρήτη. Ναι, και είχαν δίκιο βέβαια, αλλά είχαμε τον Ασλανίδη εμείς. Ο Ασλανίδης ήταν δικός μας. Το τρίτο παιχνίδι που γίνεται τώρα, το Μπαράς, προτείναμε να παίξουμε στη Ρόδο, στην Πελοπόννησο, στην Θεσσαλονίκη και στην Ιταλία. Δεν δεχτήκανε πουθενά, μόνο στα Χανιά. Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί υπάρχει μία φαγωμάρα Όφη Χανιά όταν παίζουμε μεταξύ τους. Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ξεκινήσαμε γυρίζοντας, βγήκαν οι Χανιάτες στους δρόμους. Μας χειροκροτούσανε, πέσανε πάνω μας, μας αγκαλιάσανε. Αυτό είναι γεγονός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό είναι, εγώ το θυμάμαι τώρα και τώρα και μπουκώνω τώρα που το λέω. Μου έρχεται έτσι να θυμάμαι τα χωριά. Περάσαμε τα χωριά και είχαν βγει στους δρόμους. Άλλοι με λιβάνι κάνανε έτσι. Άλλοι, ναι. Σαν να γινόταν η Ανάσταση. Ναι, Ανάσταση πραγματικά. Στο παιχνίδι όμως ήσασταν και πολύ καλύτεροι εκείνη τη μέρα. Δηλαδή... Δεν πιανόμαστε. Το είχαμε πάρει πάνω μας γιατί ήμασταν πολύ σκληρά δουλεμένοι. Δουλέψαμε πολύ, πάρα πολύ. Λέμε ποιος θα κρατήσει, ποιος θα κρατήσει δίπλα μας. Ποιος θα μπορέσει να σταθεί δίπλα μας. Τρώγαμε σίδερα. Δεν με αφήνανε να φύγω. Δεν με αφήνανε να βγω από το γήπεδο. Οι Χανιώτες και οι Ηρακλειώτες με είχαν γίνει ένα κουβάρι. Βγήκαν όλοι και δεν ήμασταν από το κίνδυνο και εγώ ήμουν από έξω. Ήμουν και αρχηγός, ώστε να απογράψω εγώ. Μου έδωσε συγχαρητήρια ο διευθυντής. Μου λέει: Νίκο, συγχαρητήρια, μπράβο σας. Κάνει πρόοδο στην Αλφα Διαζωρία. Αξίζατε, μου λέει. Αλλά να σε προσέχουν σε τα μάτια σου. Λέω, δεν έχω παράπονο. Τώρα ξέρω γιατί παίζω. Ξέρω γιατί παίζω. Παίζω για την Κρήτη. Παίζω για το Ηράκλειο. Γιατί αγαπώ το Ηράκλειο. Δεν μπορούσε να περάσει από πουθενά. Από πουθενά. Γυναίκες να περιμένουν στους δρόμους. Να φωνάζει ο κόσμος. Τα παιδιά γινόταν όχαμο. Εγανάξτε να βγω να φύγω. Εγανάξτε. Με φιλούσαν, με αγκαλιάζαν. Με βάρα μέσα στο αυτοκίνητο. Με το ζόρι. Μπαίνω μέσα. Φωνές όλοι, χειροκροτήματα. Λοιπόν, βγήκαμε, ρε παιδιά. Βγήκαμε. Βαλεύατε τόσα χρόνια και πριν να έρθω εγώ να σας βγάλω. Ναι, δεν έχεις δίκιο. Ο Στρατάκης ακόμα το λέει. Με έδωσε την άλλη φορά και μου λέει έτσι. Τα Χανιά θα τα ξεχάσουμε. Γιατί μου λέει, το πες και το έκανες. Όταν ήρθαμε εδώ στο Ηράκλειο, το αυτοκίνητο που μας έφερνε εμάς, ο κόσμος το σήκωσε. Δηλαδή, από τη χαρά του, σήκωσε το αυτοκίνητο που είμαστε 4 άτομα μέσα. Τέτοια υποδοχή μας είχαν. Ναι, μεν και ο Όφη είχε καλούς παίκτες. Μουζουνεράκης, παικταράς. Ο Λεμονής, παικταράς. Δεν φέρω αντίρρηση. Αλλά ήτανε λιγότεροι από εμάς. Ήταν ένα συναρπαστικό αγώνα με κάτι ογκόληθους, με κάτι παιχταράδες που είχε Όφη, ο Βουζουνεράκης, ο Λεμονής, ο Παπαθεοφάνος, ο Μπουρδαμής και άλλα παιδιά που ήταν πολύ αξιόλογοι παίκτες, παίκτες αλφαεθνικής. Εμείς δεν πηγαίναμε πίσω όμως γιατί είχαμε τον Μανθέο, τον Μουράτη, τον Γκαρμπόνη, τον Μουρίκη, τον Μίχα, τον Καναβά. Είχαμε πλειάδα καλών παιχτών, τον Σιδηροκαστρίτη, και άλλα παιδιά. Όταν ξεκίνησε το μάτς, έπαιζα στο κέντρο με τον Σκαντάλιο, που δεν ήρθε τώρα και αυτός παιχτάρας μεγάλος. Και για να του δείξω ότι δεν υπάρχει περιθώριο εδώ πέρα για τίποτα, του παίρνω την μπάλα και γυρίζω το σώμα και λέω έλα πάρ' την, έλα πάρ' την, πήγαινα προς τον Αδαμάκη, έλα πήγαινε. Κυνηγούσε, έκανε, σταματούσε και εκεί την μπάλα. Και το φτάνω στον Αδαμάκη, γυρίζω πίσω και ξαναφεύγω. Ο κόσμος λέει τρελός είναι, δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Ήταν να το τελειώσω το ηθικό δηλαδή. Και τότε στα μάτια του ότι εδώ δεν έχετε τελειωμόκιο. Όντως κάναμε τα 3 γκολ και έγινε μετά η υποδοχή αυτή και πήγαμε καλά και στην Αλφα Εθνική. Αρχίζει ο αγώνας. Μου λέει ο Σέντρο Μπακ, είχαν ένα
και έχει παίξει και στην ΑΕΚ και στο Παναθηναϊκό. Καλό τερματοφύλακα. Μου λέει σήμερα σου κόψω τα πόδια. Σε μου κόψω τα πόδια. Δεν το βλέπω αυτό. Τα ποδόσφαιρα δεν παίρνουν με τα πόδια. Να κόψει πόδια να παίξει μπάλα. Κι άμα είσαι ο καλός ερώτησε. Μου λέει σε ρε καλό που δουλεύουμε. Και δεν σε χτυπάω. Γίνεται μια μπαλιά. Το μηδέμινε, στη σέντρα. Και τρέχει αυτός καμιά δεκαπενταριά μέτρα. Και εγώ καμιά δεκαπενταριά μέτρα, την μπάλα στη μέση. Και ποντράρουμε και δυο την μπάλα. Και δίνει η μπάλα μια και κάνει έτσι και πήγε 200 μέτρα. Έτσι κάνει την μπάλα. Πέφτω κάτω από τη μια και αυτός από την άλλη. Λέω, ας πάει στο πόδι μου, το κράτη. Λέω, ας πάει στο πόδι. Σηκώνω, μου κάνω το πόδι μου, το βλέπω, το χτυπάω τίποτα. Σηκώνω, προπατώ τίποτα. Βλέπω αυτό και φώνες, μάνα μου, μάνα μου. Λέω, τι έπαθα. Τι έπαθα, ρε, πάει στο πόδι σου. Είχε ξεκολλήσει από εδώ, το πόδι του, όλο αυτό είχε ξεκολλήσει. Από το κόκκο είχε ξεκολλήσει. Από την πίεση. Του λέω, ρε φίλε, έπαιρνε τα κλάματα που με τα αίματα. Ρε φίλε, του λέω, δεν είναι εδώ σε αυτή. Και εγώ νομίζω είσαι πέρα στον πόδι του πόδι. Λέω, μόνο δεν φταίς, μου λέει εσύ. Μη στεναχωριές. Δεν φταίς. Λοιπόν, λέει ο προπονητής, Νίκο, να πας στον μπακ. Όχι, του λέω, και θα μας κλείσουμε. Μπροστά, μπροστά, να τους φέρω μπροστά μου. Λοιπόν, του λέω, ο Πέτρος ήταν εξοδεξία. Θέλω να τον συγχωρέσω, ο Πέτρος. Καλός παίκτης. Καλό παιδί. Λοιπόν, μου λέει, Νίκο, ο Πέτρος, να έρθω κοντά σου. Έλα ρε Πέτρο κοντά σου, λέω, εγώ θα σώσω. Εμένα κυνηγάνε εσένα, δώσε να έρθει τον κόσμο. Όπως και έγινε. Πριν την πάρα και κατέβαινα εγώ, κατέβαινα, μπαίνω στην μικρή περιοχή, βγαίνω έξω, βλέπω τον Πέτρο, όλοι πάνω μου. Βλέπω τον Πέτρο μόνο, τον πετώ, τον Πέτρο, κάβω, πέτω γκολ. 2-0. Του λέω τώρα να πάω στον μπακ. Ήταν ο Μπουρδαμής με τον Παθεοφάνο. Φεύγει ο Μπουρδαμής, ήταν να πάει μπροστά, πήγαινε μπροστά. Κάθομαι τον Παθεοφάνο, ήταν μπροστά μου από τον Παθεοφάνο, προσπίσει του λέω, θα κυνηγάς αυτόν και εγώ αυτόν. Τους άλλους σας. Αυτόν θέλω να μου ξετερώσει. Μας βάζουν γκολ. Θέλω να τον ξετερώσει. Να μην είναι ήσυχος, να μείνεις. Πρόσθεσαι. Τώρα τι θα γίνει. Μη φάμε κούκια, τι λέει, θα στριμώξουν. Να το πιστεύουν αυτοί. Τέλος πάντων, έγινε το 2-0, 0-0, 2-0, 2-0. Άμα έθελε 3 λεπτά να τελειώσει, φεύγω εγώ και πάω και βουτώ τον προπονητή και τον κάνει και έκλαιγα. Και τον φιλούσα. Και μου λέει ο άνθρωπος, ρε παιδί, τρία από αυτόν. Και μου λέει, ρε Νίκο, ό,τι μου είπε, ρε μάντης είσαι. Δεν σου είπα θα κερδίσουμε. Δεν σου είπα βγήκαμε αυτή την κατηγορία. Για σένα παίζαμε. Σεζόν 1968-69, ο Όφη έπαιξε για πρώτη φορά στην πρώτη εθνική. Μια ηρακλειώτικη ομάδα ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές. Ελάχιστη ήταν η γνωστή αντίπαλή της από την δεύτερη εθνική. Αντίθετα, ανάμεσα στις ομάδες που αντιμετώπιζε ο Όφη ήταν όλα τα μεγάλα ελληνικά ονόματα. Πρώτος αντίπαλός του, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και μετά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ενώ η πρώτη νίκη για τον Όφη έγινε την τέταρτη αγωνιστική, με θύμα τον Πασεραϊκό με 1-0. Και στο δεύτερο γύρο από αυτή την ομάδα πάλι εγκαινίασε τις εκτός έδρας επιτυχίες με σκορ 0-2. Την πέμπτη αγωνιστική κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό για τον πρώτο γύρο βαθμό εκτός έδρας. Τελικά ο Όφη σώθηκε. Στην πρώτη του εμφάνιση στην πρώτη εθνική, ο Όφη τερμάτισε στην 12η θέση με 30 βαθμούς.
Στον Όφι πήγα 16 χρονών, κάπου το 56. Έφυγα το 63, μεταγράφηκα στο Παναθηναϊκό και επέστρεψα το 68 πίσω στον Όφι, που ήταν πρώτη εθνική και συνέχισα στον Όφι. Το 1968, όταν η ομάδα έπαιξε τα μπαράζ στα Χανιά με την Ελευσίνα, το καλοκαίρι με πήρανε από τον Εγώη. Έκανα την προετοιμασία και έφυγα στρατιώτης. Και μετά από το στρατό, μόλις έκανα τη βασική μου εκπαίδευση, με κατεβάσαν στη ΣΕΑΠ. Και έπαιξα το 1968-69, 69-70 και πέσαμε το 71. 70-71 πέσαμε. Συνάντησα μεγαθύρια ποδοσφαιρικά εκεί, το Βουζουνεράκι, τον Πέτρο, με το Λεμονί που ήταν φοβερό δίδυμο, το Θέμελι, τον Τριπλαδόρο, τον Αλεξανδί Ταχύτατος, ο Παπαδόπουλος είχε πάει και αυτός από το χειμώνα, είχε πάει αυτός το 68 από τον Εργοτέλη, ναι. Ο Παπαθεοφάνου, ο μεγάλος Μπουρδαμής, μεγαθύρια ποδοσφαιρικά. Από παιχνίδι μου έχει μείνει η πρώτη νίκη που κάναμε επί του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Εμείς οι σχεδόν ερασιτέχνες δεν ήταν. Με ονόματα μεγάλα της εθνικής, ο Ολυμπιακός. Νικήσαμε το 2-0 το περιβόητο, με δύο γκολ του Πέτρου, του Μουζονεράκη. Τα οποία και στο ένα και στο άλλο είχα ενεργό δράση. Θυμάμαι τότε που κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, πήγαμε στα Μπουζούκια με το Βουζουνεράκι και με το συγχωρημένο τον κουμπάρο μου και σηκώθηκε και όλο το κέντρο και μας χειροκροτούσε. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 2-0. Εδώ στο Ηράκλειο είχατε. Ηράκλειο. Ήταν μέσα Μποτίνος, Σιδέρης, Αγανιάν, Παυλίδης. Δηλαδή μεγαθύρια να πούμε, ποδοσφαιρικά μεγαθύρια. Κερδίσαμε 2-0. Κόσμος... Από τότε πηγαίνατε στα Μπουζούκια όταν. Εγώ πήγα τότε νίκες. Γιατί με πήρε ο Βουζουνεράκι, εγώ ήμουν στρατιώτης. Και άλλο ένα περιστατικό. Το οποίο ήμουν στρατιώτη ντυμένο και με πήρε και με πήγε στο βράχο. Και ο Βουζεναράκης είχε το ιδίωμα με τις τραγουδίστριες όταν βγαίνανε για να κάνει το εφέ, αναπογύριζε τα τραπέζα. Και πήγε ο τσικωμένος ο Θανάσης, ρε Πέτρο, σε παρακαλώ να πούμε, σε παρακαλώ μην το χαλάσεις. Ξανά βγαίνει άλλη τραγουδίστρια από τα τραπέζα. Και εγώ ήμουν φαντάρος ντυμένος. Σηκώθηκα και έφυγα. Λέω, θα έρθει τώρα η ΕΣΑ εδώ πέρα να με πάρει να πούμε να με πάρει μέσα. Του λέω, Πέτρο, φεύγω. Κουπάνισα και έφυγα. Παίζουμε με τον Άρη εδώ, κερδίζουμε 1-0. Παίζει ο Λουκανίδης, ο οποίος είναι παμπέλτης, για μένα ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και έχω αποδείξει γι' αυτό, γιατί τους έχω παίξει όλους αντιπάλους, δεν είναι της ώρας να τα πούμε. Και κερδίζουν ένα φάου, 89-90 ήταν να τελειώσει το μάτς, έξω από την περιοχή 4 μέτρα. Και χύνεται το τείχος, ετοιμάζεται ο Λουκανίδης να το στάρει, ο οποίος έχει δύο φοβερά πόδια. Αρχίζω και νιώθω ανήσυχα. Γίνεται το τείχος και έχω τον Αλεξιάδη δεξιά. Και περνάει από το μυαλό μου. Θα τον αφήσω να αναγκάσω τον Λουκανίδη να κάνει πάσα. Και όχι σου. Φοβόμουν το σου. Πάω στο τείχος και του λέω: με κρατάτε, κρατώνταν το χέρι μέσα. Είμαι ελεύθερος εγώ. Φέρχεται ο κ. Σέντερλης και μου λέει: ο παίκτης σου. Φύγει. Του λέω: άστον, αυτό είναι. Και είμαι δίθεν στο τείχος και περιμένω. Στο βηματισμό απάνω που πλησιάζει την μπάλα ο Λουκανίδης, έχω πεταχτεί και πάω δεξιά και κάνει πάσα. Και παίρνω την μπάλα, δηλαδή θέμα μυαλού. Και παίρνω την μπάλα, αυτό δεν το κατάλαβε κανείς. Ούτε ξέρει ο κόσμος τι έκανα. Σου λέει λάθος, έκανε ο Λουκανίδης. Παίρνω την μπάλα και τρέχω. Και όταν έφτασα στην περιοχή να το κάνω γκολ, είχα τώρα ξεπνεύσει δίπλα έτσι. Και έκανα ένα πλασεάθλιο. Και σιγά σιγά και πήγε την μπάλα έτσι, σαν τη γριά. Και έδωσε το δοκάρι και βγήκε έξω. Το Χριστίδη ήταν τερματοφύλακα. Το παιχνίδι της Ρόδου. Ο Μέρμιγκα τότε από την Κόρινθο. Ήταν πρόεδρος της ΕΠΣΗ και μας έβαλε και πήγαμε να παίξουμε στη Ρόδο. Ενώ δεν έπρεπε να παίξουμε στη Ρόδο. Από τιμωρία λοιπόν μας έστειλε εκεί. Πηγαίνοντας στην Αθήνα και παίρνοντας αεροπλάνο να πάμε Ρόδο να παίξουμε, έπαθε βλάβη το αεροπλάνο. Και επιστρέψαμε, πήραμε άλλο αεροπλάνο και φτάσαμε την ώρα σχεδόν που άρχισε ο αγώνας. Φτάσαμε γύρω στις 4 και 4. Κατεβήκαμε κάτω, ζαλισμένοι, κουρασμένοι, φαΐ που να φας. Πήγε και πήρε, συγχωρημένο το Σφακιανάκι, Αχιλλέα είχαμε τότε γενικό αρχηγό. Πήρε κάτι κοτόπουλα από ένα
το δρόμο που ήταν τέτοιο, πήγαμε ένα κομμάτι να φάμε. Όλα τώρα σας λέω 4:30, 5 παρά, 5 είναι το γήπεδο. Το μάτς. Ο Παγκορυφιακός έχει πάει τότε με τον Τασίνο και τους Πεκταράδες που ήταν πρώτος και έχει πάει τώρα δύο μέρες πριν και ξεκουράζεται, έχει κάνει προπόνηση, έχει γνωρίσει το γήπεδο. Και πάμε λοιπόν στα αποδυτήρια. Τα ρούχα μας ήταν σε κάτι σάκους, δεν είχαμε τα τσαντάκια που είχαν τώρα. Τα χύσαμε κάτω, έπαιρνε ένας μια κάλτσα, άλλος έβαλε μια μαύρη, μια αυτή, γιατί βιαζόμαστε. Δώσε μου την άσπρη, πάρ' τη μαύρη κάλτσα για να ντυθούμε. Και ο Κωστής μαζί μας. Αλλά είχαμε τέτοιο πάθος, τέτοια αγανάκτηση και μπαίνουμε μέσα και τον έχουμε λιανίσει. 2-0 στο ημίχρονο. Ξεκινάμε το δεύτερο 2-0. 4-1 το κερδίσαμε τότε. Εκείνο το μάτς στο 1-0 για να μας σοφαρίσουν γίνεται μια φάση και γίνεται αυτό που μου είπε για τον Αργύρη. Και πηδάει γιατί έπαιζα στο κέντρο μαζί του. Πηδάει και δεν φτάνει την μπάλα και αν έπεφτε δίπλα ήταν γκολ. Και λες και στάκιο στον αέρα και ανέβηκε άλλους 5 πόντους 6 και την έκανε έτσι και την έβγαλε. Και μετά βάλαμε και τα άλλα γκολ και κερδίσαμε. Το ξεκίνημά μου ήταν από το χωριό μου, τον Οροβό. Είχαμε ένα ανεξάρτητο σωματείο. Το γήπεδο είχε χόρτο, φυσικό, μόνο του βγαίνει, δεν το σπήρανε. Και είχε έρθει η Εθνική Ενόπλεων, Μπέμπης, Μουράτης, Δαρύβας, Τσιρίκια εμείς. Και κάνανε προπόνηση στο χόρτο και τα πηγαίνανε νομίζω Τουρκία. Ναι. Εκεί λίγο. Μετά πήγα στη σχολή αεροπορίας, πήγα στην ομάδα της αεροπορίας, πρωτάθλημα αεροπορίας. Τελείωσα την αεροπορία, τη σχολή και έπρεπε μετά να πάω σε μονάδα έξω. Και μας καλέσανε ή μας καλέσανε. Λένε, που θέλετε να πάει ο καθένας να το δηλώσει. Αυτές οι χάρες δεν γίνονται βέβαια, αλλά σου λέει, ας το πούμε έτσι και θα δούμε. Εγώ δήλωσα στη Θεσσαλονίκη. Πάω στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ήταν ένας συναδελφός μου εκεί και ο πατέρας ήταν στο Βούλιο. Ήταν στην αεροπορία μαζί. Μου λέει Κώστα, πάω στον Ηρακλή. Πάω στον Ηρακλή. Ξεκινάω, σε 3-4 μήνες είχα γίνει θεριό ανήμερο. Στην Ηρακλή έπαιξα λαθρέα κανένα δύο παιχνίδια και μέσα στον Παναθηναϊκό. Και με είχαν φτιάξει για τη νέα χρονιά, ξεκίνακα σε δυνατά. Μου έρχεται μετάθεση, για να είμαι ειλικρινής όμως, δεν ξέρω, το λέω και βαριά την καρδιά. Ήθελα να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Το κλίμα μήπως. Το κλίμα. Δεν ήθελα να είμαι αυτό το χειμώνα, αυτό το πράγμα, να βγαίνω έξω συνέχεια κουμπωμένος. Να ρωπώ εδώ, είσαι το φανελάκι. Τότε. Μου έρχεται μετάθεση. Την έκανε τη μετάθεση ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, κάποιος κριτικός, και με έφερε στον Εργοτέλη. Στον Εργοτέλη έπαιξα ένα χρόνο. Τελείωσε ο χρόνος, μπαίνει όφη στη μέση. Λέω, πήγαινε στον Ηρακλή. Πήγανε πάνω στον Τίνο τον Κοσμόπουλο, που ήταν πρόεδρος. Με κάλεσε επάνω. Μου λέει, γιατί δεν θέλεις να μείνεις σε εμάς. Λέω, μετάθεση. Τη μετάθεση την κανονίσουμε εμείς. Λέω και έδινα τώρα, γνωρίστηκα κάτω εκεί, τώρα κάθισα λίγο και τα λοιπά. Μπλα μπλα μπλα. Αλλά στον Όφη, όχι στον Εργοτέλη του λέω,
Άμα είναι η Εργοτήλη, δεν πάω. Στον Όφη. Άρα λοιπόν, πρώτα χρονολογικά, πρώτα παίξατε στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη. Ένα χρόνο στον Εργοτέλη και μετά στον Όφη. Υπάρχουν όμως και οι πιο ασυνήθιστες ιστορίες με βασιλικά αυτοκίνητα που βρέθηκαν στην Κρήτη, με τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου και άλλα πολλά που θα ακούσετε για πρώτη φορά απόψε. Βέβαια στο Παναθηναϊκό περάσατε πολύ σημαντικά χρόνια, πήρατε το πρωτάθλημα αίτητος το 64. Αίτητο με γκολ δικό μου στην Τούμπα 1-0 που ήταν και το τελικό του αίτητου. Εκείνα τα χρόνια για τους κριτικούς ήταν δύσκολο να παίξουν σε μεγάλη ομάδα στην Αθήνα. Εγώ πήγα με 10 καινούριους παίχτες, με 10 καινούριους παίχτες στον Παναθηναϊκό, συν με τον Μπόμπερ. Και ο Μπόμπης δεν τον ενδιαφέρανε ποιος είναι ο Λουκανίδης, ποιος είναι ο Δωμάζος. Ο άνθρωπος έβλεπε αντοχές. Και εκεί λοιπόν ποντάρισε και αυτό. Έκανε βέβαια 4-5 παιχνίδια να προσαρμοστώ. Μετά που άρχισα και έβγαζα γκολ, έγινε και σκορέ 2-3 χρονιές, σκορέ του Παναθηναϊκού. Και πήρατε και εκείνο το αυτοκίνητο πρώτος εσείς, ναι, το που ήταν βασιλικό αυτοκίνητο. Ναι, αυτό το αμάξι τώρα προσπαθούσα να βρω ένα σπόρο αμάξι. Και στην Πατησίνο λοιπόν είδα ένα σκεπασμένο αυτοκίνητο με τη Ζάντα, ξέρεις, την Ικελέ και ξέρω εγώ, μπήκα και χτυπάω, βρήκα αυτόν που τόσε, μου λέει, του λέω, το πουλάτε. Λέει, το πουλάω. Τι θέλετε, 45.000 τότε και εγώ είχα πάρει από τον Παναθηναϊκό 50. Κούσα λοιπόν 45.000, μου λέει, το δίνω γιατί είναι του βασιλιά και το έδωσα, το είχα στο όνομα συγκόμενά μου και επειδή μ' άφησε, είσαι τυχερός να το πάρεις εσύ. Αυτό ήτανε. Δεν ήθελε να το βλέπει. Δεν ήθελε να το βλέπει αυτό. Αυτό. Όταν λοιπόν ήρθα εδώ και... Δεν υπήρχε στην Κρήτη τέτοιο αμάξι. Και κυκλοφορούσα, περνάω από το Μεϊντάν και μου λέει ένας... Ακούω ένα και μου λέει, για είδα το μ***, φιγούρες κάνει. Και λέω κι εγώ, φιγούρες κάνω. Ο Παπαθεοφάνου λοιπόν μου το είχε κάνει η πρόταση, λέω, θα το πάρει γιατί μου είπε αυτό την κουβέντα να σου φιλάθλος. Και έτσι το πούλησα στον Παπαθεοφάνου. Ήτανε του Κωνσταντίνου, βασιλιά, είχε πάρει, θα το κάνει τώρα στη Φρεντερίκη, Τη Βουλιουκλάκη. Τη Βουλιουκλάκη. Και πήγαινε τα μάξι μέσα στο κρεβατοκάμαρα, στο στατόι. Το έχω δει εγώ γιατί έχω κάνει λίγο στο Κατσιμίδι εκεί και πήγανε και πόντισαν τα λουλούδια μόνο με δική μου πρωτοβουλία να μην ξεραθούν τα λουλούδια του βασιλιάδων εκεί πέρα του Πάρου κτλ. Και το έχετε σε άριστη κατάσταση και ακόμα λειτουργεί. Όπως προσέχω τη γυναίκα, όπως προσέχω και τα μας. Το είχε πάρει νομίζω από στον Παναθηναϊκό ο προπονητής Μωρέ, όχι απέργης. Πετρόπουλος. Και ο Κώστας το πήρε τον Πετρόπουλο και κατέφυγε μετά ο Κώστας εδώ και ήρθε εδώ, τα κίνησε μαζί μου. Κόλλησε πάνω μου. Κανένα δεν πήγαινε. Λέω, Κώστα, αρμηνιάσαι κιόλας τότε. Εσύ τώρα θέλω αρμηνιάσαι, θα δείτε τι το θέλεις εδώ τώρα να μάθεις. Ας τα μυαλά να μάθω. Και μου το έδωσε με την καρδιά του.
Φτιάξω δεξιά παίζω, φτιάξω αριστερά παίζω. Δεν με ενδιαφέρει, λέω. Εγώ έχω και τα δυο ποδία. Παίζω, ευχαρίζω όλες τις θέσεις. Εμείς δεν σε δραπάκι έχουμε, λέει, αλλά να σε πάρουμε στην άκρη. Θα κατέβω κάτω να σε πάρω. Έπαιγε που λέει ο Βαρόπουλος, κατέβηκε και μου λέει Νίκο, νύχτα να σε πάρω. Εντάξει, μου λέει επέγραψε το δελτίο. Τέλος μου άρχισε το γράφω του εκεί πέρα, πάρτε το. Να πάμε τώρα να πάρουμε τη μεταγραφή. Αυτά έγινε στην Ομαρχία παίξη. Ξέρεις, το πρώτο οίκημα. Εγώ ήμουν παίξη. Μπαίνει μέσα, του λέει, του δείχνει τα χαρτιά, υπόγραψε, λέει, απονοητή, υπόγραψε εσύ, πάρτε 100 χέρια, όχι, θα πάρω και τα 100 πήρε θα μάρω και εμάς, γιατί, λέει, ήθελα να τον χαιρετήσουμε, να τον δούμε το παιδί που θα φύγει, να του ευχηθούμε, πώς έτσι, λέει, θα φύγει. Πρώτο παιδί είναι έξω. Λέει, δώστε εμάς τα 150 χέρια, δεν κάνω υπογράφω. Υπογράφει και αυτό, παίρνει 150 χιλιά ο πρώτο και την κουμπανά από την πίσω πρώτα. Μπαίνω εγώ μέσα, του λέω, μου λέει καλό ρίσκο, σε πήραμε. Μου λέει, τι σε πήραμε με. Πώς με πήρατε. Εγώ λεφτά δεν πήρα. Πού είναι, πάω μέσα, λείπει αυτό. Μου λέει, έφυγε από την πίσω πρώτα. Είχε από αυτή τη μεριά μια πόρτα. Που πίσω. Έμεινα 2 χρόνια στο Πανιόνιο, με βοήθησε πολύ στο ότι ήμουν κοντά έτσι στο σπίτι, τέλειωσα τη σχολή μου, γιατί ήταν δύσκολο μετά. Και μετά είχαμε τον Ντάν Γεωργιάδη, την τρίτη χρονιά τον παρακάλεσα, του λέω, άμα μπορείς άφησέ με να φύγω, θέλω να γυρίσω στην Κρήτη. Είχε μεγάλους παίκτες ο Πανιόνιος πάντα. Εκείνη την εποχή, παιδί μου, ήταν να παίξει και τελικό, που απέξει την Αθλητικό Μαδρίτη 1-0. Τον Μπάμπι Τζόγλου που είναι ακόμα, το Θανάση τον αδερφό του που έφυγε, το Σκρέκι, το Χάιτα, το Δέδε. Μου λέει τέλειο παιχταράδε. Το Θωμά το Μαύρο τον είχαμε. Το Θωμά το Μαύρο ήταν παιδάκι. Μαζί και μόνο στο δωμάτιο πριν γίνει αυτό που έγινε τρομερό στο Μαύρο. Προλάβατε να παίξετε με το Μαύρο. Βέβαια, στο Μαύρο. Βέβαια. Είχαμε κάνει μια τουρλέ εκεί στην Ευρώπη με στο αυτό και δεν με και ο πατέρα του Σαραβάκου. Για λίγο καιρό μετά έφυγα εγώ. Όχι τον πατέρα του Σαραβάκου, δεν τον ήταν πιο παλιό. Το Σαραβάκου, ήταν μετέπειτα ο Σαραβάκου. Ναι, ο Θανάσης Σαραβάκος δεν τον προλάβατε, όχι, τον πατέρα. Όχι. Θυμάμαι η Τούμπα, το χειριότερο, που ήταν επιστροφή του Κούδα τότε, 45.000 κόσμων. Τούμπα, η οποία, μια χλωβοή που έχει μπει στα αυτιά μου από τότε, δεν μου φέρνει, τελείωσε. Είναι το, δεν είχαμε ξαναπέξει εμείς στον κόσμο. Στο δε μάτς, είχαμε πάει χωρίς όπλα. Τα όπλα ποια ήτανε. Έπρεπε να έχουμε ποδοσφαιρικά για το πόρτο. Και δεν είχαμε. Είχαμε αυτά του ξερού. Όλοι ξάπλα. Μόλις μαρκάρεις, σε πέφτες κάτω. Αν δεν έχεις τάπες του πόρτου, δεν μπορείς να κρατηθείς. Και ιτηθήκαμε 4-1 το πρώτο μάτς, εντάξει. Με τέτοιο κόλμο και τέτοιο απροετοίμαστη εμείς για πόρτο, καλά πήγαμε. Έπρεπε πιο πολλά όπλα. Ήτανε τρομερή αυτή τότε, θυμάμαι. Ένα περιστατικό θυμάμαι, παίζαμε εδώ πέρα με τον Πιερικό και χάναμε στο ημίχρονο 3-0. Δεν μας πήγαινε τίποτα. Ο Βουζουνεράς είχε ξενυχτεί στην παραμονή και ήταν στην εξέδρα. Και φωνάζουν του αυτού, Βουζουνεράς όλο το γήπεδο. Τον κατεβάσαμε την εξέδρα, 3-3. 3 γκολ φοβερά και στα τελευταία λεπτό χάνω ένα γκολ εγώ από 2 μέτρα, άπειρος. Τραβάω ένα σου και φεύγει από το γάμο, δηλαδή αν τυχόν έμπαινε και το 4-3, μπορεί να πέθαινε ο κόσμος, να λιποθυμούσε. Ήταν φανταστικό παιχνίδι. Και του έβαζαν λεφτά στις κάλτσες. Στις κάλτσες του φωνάζανε ένα γκολ λεφτά. Έβανε τον γκολ και πήγαινε εκεί, λέει τα λεφτά. Ανέβαινε τα κάγκελα και τα έβανε στην κάλτσα μέσα. Και τα έπαιρνε επιτόπου. Βέβαια, τα έπαιρνε επιτόπου. Φοβερό παιδί, να πούμε, φοβερό παίχτη. Αδικήθηκε εκείνη την εποχή. Δηλαδή ο Πέτρος Βουζενάης έμπαινε στην περιοχή και σουτάρει οπουδήποτε σούτερ ήταν γκολ. Είχε ένα φοβερό σφίγγολο σουτ. Ξύριζε το χώμα και πήγαινε γωνίες. Όλοι σας ξέρουν, όλοι σας φωνάζανε πάντα Νικολάντο. Ναι. Και όχι Νίκο. Αλλά Νίκο. Πώς έμεινε αυτός ο Νικολάντος. Λοιπόν, έγινε Νικολάντος στην κατοχή. Στην κατοχή είμαστε... Άκου να τα θυμάστε. Είμαστε στα Αριστοχώρια. Στο Αρχαροχώρι. Εκεί μας πήγε ο θείος μου Καράς.
τη μάρα μου ο Μπάρμπας. Ήταν η χείρια η μάρα μου, ήταν η όρφανα εγώ και ο αδερφός μου, σκορεμένος, και της λέει «Θοδόρα, πάρε τα παιδιά και έλα στα αριστοκόρια, που είμαι εγώ εκεί στην περιοχή, να σε προσέχω». Μια μέρα ήρθε το πρωτοπαλίκαρο του Καρά, του θείου μας, ήταν ο Ποδιάς. Ο Θεός να τον συγχωρέσει, φίλε, το λέω μόνο μου και εσύ. Γιατί ήταν πρώτα άνθρωπος, το λέω την τριχά μου. «Έλα εδώ, βρε», μου λέγε, «έλα εδώ να σε δω». «Έλα, βρε, Νικολάντο». «Πώς το λες το παιδί έτσι, Νικολάντο?» «Δεν ακούγεται, αυτό λένε Νίκο». Λέει, «κυρία Θεοδόρα, το παιδί το λένε Νικολάντο, γιατί αυτό το όνομα που του είπα εγώ είναι ένδοξο. Ήταν στρατηγός αυτός από Σερβία και πολεμούσε για την Ελλάδα. Ήταν μαζί μας, απλό. Και ήταν στρατηγός. Και έδωσε μάχες, μου λέει. Μάχες και μάχες. Θα του λέει, δεν το σκοτώσω τον πέρα. Στον Θρασάνο τον σκοτώσω. Λοιπόν, και στο ποδόσφαιρο... Μου λέει, άκου τώρα. Μου λέει, αυτός ο στρατηγός λέει, ήταν θερίο, ήταν πολύ καλός άνθρωπος και θέλω να τον βάλεις, να τον λέει Νικόλαος. Λεμονίδης Νικόλαος. Νικολάντο. Τι σε πειράζει. Τέλος πάντων, Νικολάντο, το κολλήσαν τον Νικολάντο, που ο Θεός να τον συγχωρέσει, εκεί που έχει πάει και να μυρίσει τα κόκαλά του. Γιατί είμαι περήφανος που αυτό το άλλο μου από το όνομα. Όταν πήγα στο Λέρο, είχα πάνω από 100 φορές κάψει τις σύριγγες, γιατί είχα μετά από το Ζαγκαριό που πήγα και είχε φύγει ο Μασοράς μου, εγώ ασχολήθηκα, προσπαθούσα να μείνω σε εδώ, δεν είχα λεφτά να γυρίσω και προσπαθούσα να βρω δουλειά να μείνω σε Λέρο. Και μου βρήκε λοιπόν νοσοκόμος. Σαν νοσοκόμος λοιπόν εγώ έβανα τις σύριγγες να τις ζεσταίνω τότε για να τις κάνουμε και όλο τις ξεχνούσα τι έπαιζα μπάλα, ήταν το γήπεδο δίπλα και απασχολούμουν με το γήπεδο και έκαιγα τις ενέσεις. Μέχρι που 100 τόσες φορές τις είχα κάψει, λέγα στο φωτό απαφύγω και έφυγα για την Κρήτη. Την αγάπη σας για τη θάλασσα και αυτό το βαρκάκι που εγώ σας γνωρίζω τώρα κοντά 30 χρόνια, κάθε μέρα πρωί είσαστε εδώ και μπαίνετε στο σκάφος. Ναι. Και μια και το λες για να το ταυτίσω, θα σου πω ένα μικρό παραδειγματάκι. Πριν να αγοράσω, ας πούμε, μηχανάκι που το θέλαν όλοι, τα ονειρευόταν οι νέοι, άμα άρχισαν και κάναμε λίγο δουλίτσες, κάνα χαρτζηλικάκι, είχα ένα βαρκάκι, το οποίο το είχα και τότε που παίζαμε. Και το είχαμε φέρει εδώ στο Φουντουλάκι, εκεί μέναμε, και ψαρεύαμε τη νύχτα με το συγχωρημένο τον Πέτρο, σου πιέζει να βρούμε, ξέρω εγώ. Και όταν ήταν να φεύγουμε, έχουμε ένα δύσκολο μάτι. Ήταν να φύγουμε, τον Γιώργο του Στρατάκη έχουμε αρχηγό, μου λέει πάμε, φεύγουμε. Λέω δεν φεύγω, δεν πάρω το βαρκάκι, το πάω μέσα. Μα δεν προλαβαίνουμε το βαρκάκι. Πάνω μπροστά το βαρκάκι και ερχόμουν το βαρκάκι, του κουτσούκο εδώ στο λιμάνι και με περίμενε εδώ και έφυγα από το βαρκάκι να πάω παίξω μέσα. Ένα δύσκολο μάτι. Επειδή τα ταύτισα, ήταν ταυτισμένα από τότε και αδιαχώριστα. Και η θάλασσα και ο έρωτας της μπάλας. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη με τεράνια ξενοδοχείο. Εκεί λοιπόν, όταν μετά από το φαγητό βγαίναμε βόλτα, η παραλία είναι δίπλα. Εγώ λοιπόν, κάναμε χοντρά αστεία. Λέω, παιδιά, 3 σιγάρικα και βουτάω στη θάλασσα. Πρόσεχε, μέσα στην άλλη. Και ο Χολέβας λέει και εγώ άλλα 3. Και παίρνουμε τα λεφτά και παίζω εγώ τη βουθιά και είναι ένα γαΐκι και βγαίνω. Και παίζει κι άλλος και βγαίνει και τον τραβάνε και τον βγάζουν και σκαλάκια. Εγώ ανέβηκα στο καΐκι και λύνουνε το σκηνή και έχουμε πάρει τηλέφωνο αυτόν που είχε το φαΐσει και ειδοποιούν το λιμεναρχείο.
Και έρχεται και με πάει στο λιμεναρχείο. Εγώ τώρα σχεδόν χειμώνα καιρό. Εγώ λέω, κύριε Μπόμπεκ, λέω, αστεία κάναμε και με σπρώξανε και έπεσα. Παραμύθι. Λέει, αύριο, αν δεν κερδίσουμε και δεν βάλεις γκολ, θα κανονίσεις το εισιτήριο σου για την Κρήτη. Την άλλη μέρα αρχίζει το ζέσταμα και είμαι τώρα μισή ώρα, τρία τέταρτα και κάνω ζέσταμα γιατί με το βουτιά είχαν σφίξει τα πόδια μου. Και μπαίνουμε στο γήπεδο και ο Λουκανίδης, το γήπεδο μισό αυτό λάσπη. Και μου κάνει μία μακρινή παλιά και βγαίνει Φουντουκίδης, Λιτόπουλος και ο τερματοφύλακας και με κάνουν κονσέρβα και προλαβαίνω από τα πόδια και τους πετάω την μπάλα και έμπαινε περπατηστή μπάλα και όταν έγινε και μπήκε έγινε χαμός από τα μπουκάλια να μας πετάνε, να μας πάω τώρα. Θερινό το πούλμαν, να μπω στο Λουκανίδη γυναίκα από κάτω να τρώει αυτή τα μπουκάλια να μας κάνουμε θερινό το πούλμαν. Το μεγαλύτερο σκηνικό πάντως που έχει μείνει το θυμούνται οι παλιοί Ηρακλειώτες ήταν ένα περιστατικό με τον αρίσταρχο Φουντουκίδη στο γήπεδο του Όφη. Ναι. Καταρχάς πώς έγινε ο καυγάς αυτός, πώς ξεκίνησε. Κατέβηκα εγώ και σε κόρη. Και ήρθε να με ζυγώσει, να μου κολλήσει, δηλαδή να με εμποδίσει. Δεν τον άφησα. Δεν τον άφησα με τίποτε. Και μαζεύτηκε κι αυτός, το νιώσε δηλαδή, δεν είναι ότι... Δε. Και του λέω, θα έρθω στον ΠΑΟΚ μέσα να το κάνω χειρότερα. Θα το δει, να το θυμάστε, του λέω. Μην νομίζω ότι επειδή είσαι στο Ηράκλειο θα κάνω εγώ αυτά. Ναι, αυτό ήταν. Καλό παλικάρι κι αυτό. Όμως μπορεί να υπήρχαν αυτά τα γεγονότα μέσα στο γήπεδο, αλλά έξω ήσασταν φίλοι. Αγαπιόμασταν. Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή τα ξεχνούσατε όλα. Ποιο να δούμε. Παπαϊωάννου, ο Πομόνης, Φερρυππίν, μου λέγει ο Κώστα, πρόσεξε τους άλλους, δεν με πειράζει σε μένα. Αγώνα τώρα, βα. Σε αγώνα. Του λέω, Σπυράκο, μη φοβάσαι. Δεν σε πειράζει. Άμα είσαι καλό παιδί, δεν σε πειράζει. Διότι, τι έγινε. Βλέπω τώρα ποδόσφαιρο. Σας φοβόντουσαν οι επιθετικοί. Επειδή είχατε τη δύναμη και... Θα σου πω τώρα. Παίζαμε ποδόσφαιρο, έτσι. Έβλεπες τώρα, κατέβαινε από μόνη, ας πούμε, στη γραμμή του κόρνερ. Εξτρέμ, καλό. Εξτρέμ. Στη γραμμή του Αράου, το έχει του κόρνερ. Εγώ ήμουν στο κέντρο, center back, έτσι. Βλέπω σήμερα αυτό που γίνεται. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Και θέλω και τη γνώμη σας. Τι είναι αυτό τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το τέτοιο. Τα παντελόνια τους, τα πόδια τους, θα μπερδεύουν, τα κάνουν. Ένα μάτσο έτσι γίνονται και ο διαιτητής δεν δίνει και τίποτε. Αλλά εμείς δεν είχαμε, εγώ δεν σήκωσα ποτέ το πόδι μου να του δώσω μια κλωτσιά στο καλάμι. Εγώ χτυπούσα με το σώμα μου, εδώ, αυτό εδώ. Τρακέρανε πάνω και πέφτανε κάτω, όπως έτρεχε να πούμε. Το χτύπαγα εγώ. Τι είναι στην ουσία το ποδόσφαιρο. Λένε ότι είναι προϊόν. Είναι αδόκιμος όρος. Προϊόν το χρησιμοποιούν για να ονομοποιήσουν την σκληρή του στιγμή εκμετάλλευση. Λένε είναι θέαμα. Ούτε θέαμα είναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μπορεί να παίζει σε ένα κανάλι Μπαρτσελόνα Ρεάλ και να έχει εκπληκτικό θέαμα και εσύ ο αγωνιάς και είσαι εκεί που παίζει η ομαδούλα σου. Ξέρω και τρίβεται και μάλιστα και καλά να παίζει. Λες του διαιτή τέλειωσε να πάω να φύγω. Είναι στην ουσία αίσθημα. Αίσθημα που εκφράζεται σαν θέαμα. Και όσο το αίσθημα είναι πιο έντονο και πιο ποιοτικό, τόσο καλύτερο θέαμα βλέπει ο θεατής. Η εποχή μας λοιπόν είχε τέτοιο τεράστιο αίσθημα. Είχε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Τώρα δεν παίζεται ποδόσφαιρο.
θα σου εξηγήσω τον λόγο. Το βεβαιώνουν οι ίδιοι. Πώς γίνονται 30 εγκληματικά φάουλ και σφυρίζουν τα 10. Η δικαιολογία τους είναι ότι μάμα τα σφυρίζω όλα, δεν θα παιχθεί ποδόσφαιρο. Ομολογούν πως δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, όταν παίζεις, πρέπει να συγκινεί το θεατή από την πρώτη του φάση μέχρι την τελευταία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και φεύγει γεμάτος, χαρούμενος αν νικήσει, επικραμμένος, αλλά γεμάτος από φάσεις. Τη συζητάει όλη τη βδομάδα, το ζει. Και όταν λέμε τώρα Όφι ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε, γιατί το χρησιμοποιούμε, τι το λέμε, τι είναι αυτό? Είναι μια συμπυκνωμένη μπαταρία ιστορίας και αισθήματος που φωτίζει τώρα τους φιλάδους και τους έχει κοντά. Δεν τους φέρνει το ποδόσφαιρο που παίζουν τώρα. Θα τους είχε διώξει παντελώς. Διότι ούτε θέαμα είναι, ούτε αίσθημα παράγει. Και όσο και να σας κάνει εντύπωση, το ποδόσφαιρο είναι υψηλής διανοητικής σας παιχνίδι. Είναι πιο δύσκολο από το σκάκι. Σας κάνει εντύπωση. Να σου το εξηγήσω. Στο σκάκι πάνε όλοι διαβασμένοι. Ο τρόπος που παίζει ο αντίπαλος είναι διαβασμένος. Και σου αφήνει και 30 δευτερόλεπτα να σκεφτεί στην παίξα. Στο ποδόσφαιρο, ακαριαία στιγμία πρέπει να διαβάσεις τη φάση. Δεν λέω να πάει κάνεις φάουλ και αυτό, μιλάω για ποδόσφαιρο. Και τη σκέψη του αντιπάλου, πώς θα την αντιμετωπίσει για να μπορεί να την πάρει. Εγώ έπαιξα αντιπάλου στους μεγαλύτερους παίχτες που είχε η Ελλάδα. Μποτίνο, Δελικάρη, Δωμάζο, Κούδα, όλους. Με διαφορετικά προσόντα, Παπα Ιωάννου, με διαφορετικά προσόντα ο καθένας. Δεν είναι τα προσόντα που ηγηθούσαν. Η αντίληψη και η λογική είναι πώς θα αντιμετωπίσει τον καθένα και μπορούσε, ας πούμε, να βγει νικητής από μια μάχη. Ήταν συνεχώς μια παιχνίδι μυαλού.